πληροφορίες του Σταρ και της Τασούλας Παπανικολάου, ο κατηγορούμενος 27 ετών έχει επιρροές από το σατανισμό. Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες στον 27χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία και το βιασμό της Σούζαν Ήτον, τον χαρακτηρίζει ψυχρό και κοινικό, με επιρροές από τον σατανισμό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο νεαρός, γιος ιερέας, στην απολογία του παραδέχτηκε την ενασχόλησή του με τη μαύρη μαγεία. Πιστεύω ότι οδηγήθηκα σε αυτές τις πράξεις λόγω της ενασχόλησής μου με τη Σολομονική, με τη μαύρη μαγεία. Τη βιολόγο τη χτύπησα με το αυτοκίνητο και είχα σκοπό να την εξαφανίσω. Κατέληξα στη σπηλιά που είχα πάει 6 φορές για να την εξερευνήσω γιατί ήθελα να ασχοληθώ με το παραφυσικό. Η υπόθεση έχει κλείσει σε επίπεδο ανάκρισης. Ο θάνατος της άτυχης βιολόγου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, προήλθε από ασφυξία, ενώ φέρει κακώσεις στο κεφάλι και τα πλευρά που έγιναν ενώ εκείνη βρισκόταν εν ζωή. Η Σούζαν Ήτον όμως, όπως ομολόγησε ο νεαρός, βιάστηκε όχι μόνο ενώ ήταν ζωντανή, αλλά και νεκρή. Δεν καταλαβαίνα τι έκανα, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Είχα σκεφτεί να την πετάξω, αλλά ήταν κάτι που με οθούσε να συνεχίσω να τη βιάζω. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου να σταματήσει. Την ξαναβίασα μετά από 20 λεπτά. Αυτή τη φορά ήταν παγωμένη σαν ξύλο. Ήξερα από την πρώτη στιγμή ότι θα με έπιανε η αστυνομία. Δεν περίμενα όμως να τη βρουν στη σπηλιά τόσο γρήγορα. Το περιεχόμενο του αποδεικτικού υλικού θα αξιολογηθεί πλέον στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Από εκεί και πέρα ο εντολέας μου θα απολογηθεί και θα κριθεί από τον φυσικό του δικαστή. Η οικογένεια της άτυχης βιολόγου ζητά δικαίωση για τον τραγικό θάνατό της ενώ βρισκόταν για συνέδριο στην Κρήτη τον περασμένο Ιούλιο. Βγήκε για τζόκινγκ, αλλά δεν γύρισε ποτέ. Νιώθω δικαιωμένος, λέει στο Σταρ και την Αναλίτινα, ο